Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή, εδώ με τη Βελέτζα Παρέα, θα είναι ένα αφιέρωμα σε ένα από τα όμορφα χωριά της πατρίδας μας, ένα ορεινό χωριό που οι περισσότεροι άλλωστε το γνωρίζετε για πολλούς λόγους, είτε από το φημισμένο τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας», ή γιατί είναι ένα ακτινοτροφικό χωριό, ένα χωριό τυροκόμων, ένα χωριό που αφήνει το στίγμα του καθαρά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Το να αναφερθεί κανείς και να μιλήσει για Σαμαρίνα σίγουρα θα μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την τυροκομεία, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα και με πολλά άλλα διαφορετικά επαγγέλματα. Τους Σαρμανιώτες τους ενώνει ένα πράγμα, τους ενώνει η αγάπη για το χωριό. Πέρα από τις επαγγελματικές ασχολήσεις που έχει ο καθένας, είναι το χωριό που έρχονται, το επισκέπτονται, το αγαπούν και αυτό είναι προς τιμήν τους. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο εδώ που θα πω ιερό, με ποια είναι ιερό. Είναι ένα από τα ελάχιστα σπίτια που διασώθηκαν από τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως πολλά χωριακά έκανε εκείνο το διάστημα, που οι Γερμανοί πέρασαν και δεν άφησαν χωριό για χωριό στα ορεινά της Πίδο. Κάποια λίγα σπίτια διασώθηκαν και μας μαρτυρούν την ιστορία και λένε εμείς, ευτυχώς, μείναμε ανέπαφα στο πέρασμα του χρόνου. Σε αυτό το όμορφο ταξίδι, συνοδοιπόρος μας θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Σαμαρίνας, ο Γιάννης Ολιγούρας, και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε κάποιες άλλες πτυχές της ιστορίας μας, μη τουριστικές. Καλημέρα στην κυρία Βίζιο Στέλλα και σε όλη την παρέα. Αυτό το τραγούδι θα το περάσουμε στην κυρία Στέλλα Βίζιο, που την αγαπάμε, την καμαρώνουμε και που μας τίμησε σήμερα και ήρθε σήμερα εδώ στο χωριό μας, στη Σαμαρίνα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.
Τα βουνά της Πίνδου, αγαπητοί μου φίλοι, προσφέρονται για πολλά πράγματα. Από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και σήμερα το κυνήγι ήταν στη ζωή του ανθρώπου για καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Σήμερα όμως το κυνήγι γίνεται και για άλλους λόγους, πιθανόν για το θύραμα αλλά και για ψυχαλογία. Και είναι καλό που έρχονται κυνηγοί γιατί πατάνε και τα μέρη. Ακριβώς. Βρίσκουν και τίποτα και από εμάς, γιατί και εγώ κτηνοτρόφους είμαι από ό,τι γνωρίζετε, δεν χάνουμε και κανένα ζώο μας, το βρίσκουν οι κυνηγοί. Είναι και οικονομικά βοηθάνε στην οικονομική ανάπτυξη του χωριού μου. Οι κτηνοτρόφοι εδώ με τους κυνηγούς κάνουν μια αρμονική παρέα, οπότε βλέπετε και εσείς απόψε, έχω στήσει ένα γλέντι εδώ με τα ψητά τους, με τα μιζέρια, τα σπερλάντερα, τα κυμπάπια. Οπότε θα ακολουθήσει όπως πάντα, αν είναι αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν πάντα πάρα πολύ ωραία γλέντια. Θα δούμε και τι θα ακολουθήσει και απόψε μαζί τους. Πάμε να δούμε ένα γλέντι, να απολαύσουμε ένα γλέντι κτηνοτρόφων και κυνηγών. Σαμαράς, γιατρός. Αυτός ήταν ο σωτήρας φτώχειας, από την καρδιά Ολύμπου ήταν. Και από τότε θα περάσεις κάθε χρόνο, Γιάννη, από εδώ. Γιατί περνούσαμε τα... Αυτό θα μη φέρνεις μια σαγίδα κυρία. Εννοείς από τα νοσοκομεία που είχαν εξαρτίας. Ναι, του γνώριου. Γνώριου, του νίξη. Ο Δαβάκης ήρθε εδώ στο χωριό. Και για τον Δαβάκη να πω, εδώ στο χωριό όχι. Η έδρα είχε στο Επταχώρι. Είχε στο Επταχώρι, αλλά έκανε ένα... Πώς τραυματίστηκε, τι ξέρεις, πώς τραυματίστηκε. Για τον τραυματισμό, αλλά έκανε ένα μεγάλο αντραγάθημα. Τότε όταν έπεσαν μια μοιραρχία Ιταλία εδώ μέσα, και... Ο Δαβάκης είχε έδρα του Επταχώρη. Δεν έχει περάσει τέτοια ψυχότητα πόσα παιδιά έχουν. Όπως τα καραβέλια, τα ξένα καραβέλια τι θα πει. Ρίχτε. Μαζεύετε συνέχεια κεφάλια και κόκκαλα. Και με λέω, εδώ δεν έγινε τίποτα γιατί μιλούσαμε για το ταμπούρι. Το ταμπούρι στον προφήτη Ηλία. Φούρκας, τι έχουν πέσει εκεί μέχρι το μοναστήρι κάπου. Και για τον κλέφτη έλεγαν εδώ. Α, ο κλέφτης να σε πω για τον κλέφτη. Ο κλέφτης δεν έπεφτε με τίποτα. Φέρει το βουνό, φέρει το μέρος από εδώ. Και το μετρεπίσω όλο, να φτάσει σε σκούφερα. Αν δεν έριχναν, τι έριξε ο Αμερικάνος στο Βιετνάμ. Τι έριχνε αυτό, αν δεν έριχνα για να έπαιρνε φωτιά. Πετρέλαια. Δεν εγώ. Και έγινε, πάντουσαν φουσιά του βουνού όλου με τα αεροπλάνα και αυτά τα χρόνια που βουσκούσα του κυριάσου μου έγινε πηγήσινε ψήγουμα και είχε ρόμπουλα και τα ρόμπουλα ζαν, καταλάβαιν ζαν. Χίλια χρόνια. Πολλά χρόνια, όρθια, όλα ξέρα, δεν έχω μέσα αυτού του αφού. Το σύνδρο γουριάς θα πεις αυτό δεν σε και... Yeah.
αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας μια καλή φίλη, την κυρία Στέλλα Μπίζο, που έλκει την καταγωγή της από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, αλλά η Στέλλα θα μου επιτρέψει να της μιλήσω στον ελληνικό, αν και είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και να μιλήσουμε λίγο και για τη Στέλλα, αλλά και για τα βιώματα τα οποία έχει από την παιδική της ηλικία σε ό,τι αφορά και τον γαλακτοκομικό τομέα και τον τυροκομικό, αλλά και τον κτηνοτροφικό, γιατί μεγάλωσε σε μια περιοχή που επιτοπλίστων τα βιώματά της, πέρα από τις σπουδές που πήγε δεξιά και αριστερά, έχει μια εικόνα για αυτό που λέγεται κτηνοτροφία. Αγαπητή Στέλλα, σε ευχαριστώ που είμαστε σήμερα εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Μας τιμάς με την παρουσία σου. Και ξεκίνησα κάνοντας ένα μικρό πρόλογο λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η Λάρισα έχει μια φωνή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσύ θα είσαι ο πρεσβευτής όχι μόνο των προβλημάτων, αλλά όλων αυτών που συμβαίνουν ιδιαίτερα στον χώρο της Λάρισας και μεταφέρεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι λες, ξέρετε, έχουμε κτηνοτροφία, έχουμε γεωργία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν, ζουν καθημερινά, έχουν προβληματισμούς και κάνεις μια τεράστια προσπάθεια να βοηθήσεις και εσύ από τον δικό σου δόκο όπως μπορείς καλύτερα. Αλλά θα ήθελα λίγο να πούμε λίγα πράγματα για σένα και για την ιδιαίτερη πατρίδα σου καταρχήν. Αγαπητέ κύριε Δουλειά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την οποία με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα, γιατί στάθηκε αφορμή να επισκεφτώ για ακόμα μια φορά φέτος το χωριό μου, την Σαμαρίνα Γρεβενών. Το αγαπάς ιδιαίτερα, μου φαίνεται. Έχω περάσει τα περισσότερα παιδικά μου καλοκαίρια εδώ πέρα. Με συνδέουν βιώματα, αναμνήσεις, φιλίες, αγαπημένα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι οι Σαμαριναίοι, οι Βλάχοι, αλλά και οι Σαμαριναίοι ειδικότερα, αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό μας και είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας. Αυτό είναι καλό. Είπες ότι αποτελώ μια φωνή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του νομού μας. Ο νομός Λάρισας έχει ισχυρή αντιπροσώπηση αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε τρεις κυβερνητικοί βουλευτές, στο σύνολο 8, γιατί έχουμε 8 έδρες στο νομό. Οπότε ο καθένας από την πλευρά του δίνει το δικό του αγώνα, το δικό του πολιτικό στίγμα για να έχουμε και φωνή και λόγο, αλλά και να αφήσουμε και ένα έτσι έργο στον τόπο μας. Αναφέρθηκα ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία και στη γαλακτοκομία και δεν μπήκα στους άλλους τομείς, προς Θεό, γιατί είναι ένα κομμάτι που το ξέρεις, άπομαι και το έχεις δει. Και οπτικά το έχεις ακούσει μέσα από το συγγενικό περιβάλλον, από τους γονείς σου, πάντα άκουγες, συναστρεφόμαστε με τους κτηνοτρόφους, παίρνουμε το γάλα, τι τιμές έχει, τα προβλήματα που έχουν. Γιατί ο κτηνοτρόφος, να το πω έτσι απλά με τον τυροκόμο, είναι άρρηκτα και στενά συνδεδεμένοι και συζητούν καθημερινά και προσπαθούν να βρουν καινούς δρόμους. Είναι το μοντέλο κυκλικής οικονομίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο νομός Λάρισας, αλλά και η Ελασσόνα από την οποία έλκω την ιδιαίτερη καταγωγή μου, είναι παραδοσιακές γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές. Στην Λάρισα έχουμε την ομαδική κτηνοτροφία. Υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι το χειμώνα φέρνουν τα κοπάδια τους στον κάμπο και το καλοκαίρι έρχονται στα βουνά, στη Σαμαρίνα και στα υπόλοιπα υπέροχα βλαχοχώρια. Ιδιαίτερη είναι τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία διατηρεί ο λαός. Κάθε λαός, κάθε φυλή έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι Βλάχοι έχουν και δική τους ιδιωματική διάλεκτο, η οποία σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που προέρχονται από δύο Βλάχους γονείς, μάνα και πατέρα, γνωρίζουν να μιλάνε Βλάχικα. Εγώ δεν είχα την τύχη να τα μιλάω, γιατί ο πατέρας μου είναι Βλάχος, η μητέρα μου είναι από κάποιο χωριό του Ολύμπου. Οπότε δεν έχω ακούσματα. Τα έχω από την γιαγιά μου. Έχεις ακούσματα, άρα όταν κάποιος συζητάει καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να τα μιλήσω βέβαια, αλλά καταλαβαίνω. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λίγο, αν είναι δυνατόν, να σταθούμε λίγο από δική σου πλευρά, πώς βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι, κτηνοτροφία, τοπικά προϊόντα. Εγώ από την πλευρά μου, όπως είπατε, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, αλλά και τη σημασία που έχει η κτηνοτροφία και η γεωργία. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος και η μικρομεσαία κτηνοτροφική επιχείρηση είναι θέσεις εργασίας, δίνουν πνοή ζωής στα χωριά μας. Θεωρώ πως πρέπει να στηρίξουμε, να εκπαιδεύσουμε τον Έλληνα κτηνοτρόφο και τον Έλληνα γεωργό για να περάσει στην εποχή του μέλλοντος, στην κτηνοτροφία του μέλλοντος. Κτηνοτροφία πλέον δεν είναι όπως την έχουμε στο μυαλό μας στο παρελθόν. Πλέον ο κτηνοτρόφος είναι ένας και ο αγρότης εκπαιδευμένος, μορφωμένος
άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη δουλειά του και πρέπει να προοδεύσει, να διαπέψει, να είναι ανταγωνιστικός. Εμείς, προέρχομαι από μια οικογένεια που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Έχουμε μια μονάδα παραγωγής παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων στην Ελασσόνα. Συλλέγουμε το γάλα από πάνω από 700 κτηνοτρόφους. Οπότε καθημερινά συνομιλούμε για την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Ζω τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, γνωρίζω τα προβλήματά τους. Δεν είναι εύκολη η ζωή αυτή. Καθόλου. Είναι μια ζωή δύσκολη. Το γάλα είναι ένα ευπαθές προϊόν. Δεν έχει γιορτές, δεν έχει διακοπές. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος σε δικαιώνει το αποτέλεσμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες προηγουμένως και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνω μια μικρή παρέτηση λέγοντας ότι εχθές το απόγευμα εδώ στη Σαμαρίνα, συζητώντας με τον Ανθούλη του Ζιώγα, γνωστός, γιατί είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχει ένα μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Περνάει τα 3.500 πρόβατα και έλεγε το εξής, ότι μεταξύ αστείου, σοβαρού κτλ. Πρέπει να γίνει πανεπιστήμιο, λέει, για κτηνοτρόφους. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος δεν μπορούμε να βασιζόμαστε συνέχεια σε άλλο δαπούς ή και μηδέν έχει σημασία. Πρέπει να ενωθούν νέα παιδιά, τα οποία όμως θα πρέπει, όπως πολύ σωστά προανέφερες, να εκπαιδευτούν. Και να δούμε περηφάνεια ότι το επάγγελμα του κτηνοτρόφου αποτελεί πρόσοδο. Μπορεί να είναι προσοδοφόρο. Αρκεί όμως να υπάρξει αντίστοιχη κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί πλέον με τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα δεν είναι μόνο στο κτηνοτρόφο. Θα μπορεί να έχει το τηλεφωνό του, να έχει το λάπτοπ, να κάνει τους υπολογισμούς του και να δίνει το προϊόν που είναι το τελικό προϊόν, το γάλα, με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. Στη Λάρισα, στο νομό μας, υπάρχει στην Αβερόφιο σχολή, νομίζω, ένα τμήμα γαλακτοκομείας. Εδώ μιλούσαμε τώρα να ξεκινήσει μια εκπαίδευση κτηνοτρόφων. Έτσι. Όπως δεν και στην Ελασσόνα έγινε μια απόπειρα να ιδρυθεί και λειτουργήσαν κάποια τμήματα πέρυσι γαλακτοκομικής σχολής. Νομίζω συνεχίζεται έτσι. Θέλω να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλά παιδιά από την επαρχία και από τον νομό ενδιαφέρονται για αυτούς τους κλάδους, για αυτά τα επαγγέλματα. Ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και πρέπει και να τα επιμορφώσουμε και να τα στηρίξουμε έτσι ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις. Θεωρώ πάλι σε αυτό που είπες ότι ξεκίνησε μια καλή προσπάθεια να γίνει γαλακτοκομική σχολή στην Ελασσόνα. Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια, ασχέτως αν υπάρχουν λίγα ή πολλά παιδιά. Είχαμε εκδηλώσει ενδιαφέροντος από όλη την Ελλάδα. Θα βοηθήσει αυτό και στην Ελασσόνα έτσι ώστε να έχουμε και φοιτητές στον τόπο μας. Όχι, πέρα από αυτό, η Ελασσόνα έχει πολλά τυροκομεία. Πολλά από αυτά τα παιδιά θα απορροφηθούν, γιατί σίγουρα το κάθε τυροκομείο έχει ανάγκη από νέο τυροκόμο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορα πιλωτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, να πάνε και στο εξωτερικό να επισκεφτούν αντίστοιχες μονάδες, αλλά και τις δικές μας μονάδες στην Ελασσόνα και στον νομό που είναι μεγάλες, παράγουν επώνυμα προϊόντα, παράγουν προϊόντα τα οποία είναι ανταγωνιστικά, που φεύγουν στο εξωτερικό και κοσμούν και τα ράφια του σούπερ μάρκετ και στην Αθήνα. Και εσείς σαν Σαρμανιώτης θα πρέπει να είσαι περήφανη, γιατί γνωρίζω ότι οι Σαμαρινιώτες τυροκόμοι πρέπει να είναι πάνω από 7-8 νομίζω, αν ναι, κάνω λάθος. Ναι. Νομίζω ότι ξεφεύγουν μικροί μεγάλοι τώρα, ναι, αναλόγως με το μέγεθος, αλλά εγώ δεν βάζω μικροί μεγάλοι. Λέω, για τους τυροκόμους λέτε τώρα, ναι, για σαν τυροκόμοι, ναι. Δηλαδή ναι, το μεγαλύτερο κομμάτι του γάλακτος, το τυροκομούν είναι Σαμαρινιώτες. Μα το λέει και η παράδοση άλλωστε. Ο καθένας τη δουλειά του και ο βλάχος τα τυριά του. Είναι παραδοσιακή ενασχόληση των βλάχων η τυροκομεία και η κτηνοτροφία. Μήπως τώρα από δική σου πλευρά σε επίπεδο πλέον πολιτικό θα πρέπει αυτό το προϊόν που λέγεται φέτα να πάρει μια εντελώς διαφορετική προστιθέμενη αξία και να ξεφύγει από αυτά που λέμε. Εντάξει, έχει γίνει pop, αλλά να κάνει ένα βήμα περισσότερο. Δηλαδή, λέω το εξής, ότι τα γάλα τα οποία προέρχονται από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ένας φίλος μου ο Γάλλος λέει, εγώ γράφω τυρί κοπαδίσιο, που σημαίνει αμέσως έχει δώσει προστιθέμενη αξία. Ναι. Μπορεί να είναι το τυρί των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Γιατί όλα αυτά τα κοπάδια τα οποία φεύγουν από τον κάμπο, επί 6 μήνες εδώ πάνω στα βουνά της Πίνδο, Σμίξα, Βδέλα, Σαμαρίνα, Περιβόλη, Δίστρατο, όλα αυτά τα χωριά τα οποία έχουν κτηνοτροφία, όλα αυτά τα πρόβατα, φαντάζομαι, το ξέρεις καλά άλλωστε, ότι το Μάη μήνα τι τρώνε. Τρώνε όλα τα βότανα. Γι' αυτό άλλωστε και η φέτα που παράγεται από το γάλα του Μάη είναι και η πιο νόστιμη. Εντάξει, δεν το ξέρεις και από εμπειρία βέβαια. Θεωρητικά αυτό είναι και βιολογικό το γάλα. Κάποιοι από αυτούς τα πιστοποιούν και βιολογικά τα κοπάδια τους. Μα είναι βιολογικό. Και έχει από μόνο του προστιθέμενη αξία και το γάλα και το προϊόν. Είναι βιολογικό και φύσιτο. Καταρχήν.
Υπάρχουν και διαδικασίες πιστοποίησης και πολλοί από τους κτηνοτρόφους το χαρακτηρίζουν και βιολογικό. Από αυτόχθονες ράτσες. Έτσι. Δηλαδή προσωπικό δικό σου τώρα, εκτός από το κομμάτι αυτό της κτηνοτροφίας που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ποιος είναι ο τομέας που σου αρέσει και δίνεσαι περισσότερο σαν πολιτικό πρόσωπο πλέον? Τι είναι αυτό που συνεπέρνει και λες εκεί, θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση γιατί μου αρέσει και το γνωρίζω και πώς. Εγώ ίδια είμαι νομικός, έχω κάνει σπουδές στη νομική, είμαι δικηγόρος, έχω ασκήσει και όλο το επάγγελμα και έχω ειδικευθεί στο εμπορικό δίκαιο. Ήμουνα και νομική σύμβουλος στο Επιμελητήριο Λάρισας για αρκετά χρόνια πριν ασχοληθώ με την πολιτική. Πολλές φορές δεν είναι αυτό που μας αρέσει, αλλά μας αρέσει κάτι το οποίο το γνωρίζουμε από την ενασχόληση. Και όπως είπες, εμένα ο νομός μου είναι γεωργοκτηνοτροφικός, οπότε αυτά τα επαγγέλματα αγαπάω. Ναι, αυτά εκεί. Φυσικά μπορούμε να μιλήσουμε και για, αγροτουρισμό και για ανάδειξη του τοπικού πλούτου, του γεωγραφικού, όπως ο Όλυμπος, τα Τέμπη, έχουμε τα ιστορικά μπελάκια. Στον νομό μας μπορούμε να μιλήσουμε για ώρες ατελείωτες για τα πάρα πολύ ωραία μέρη που μπορούμε να επισκεφτούμε. Οι ζουν εδώ. Ζουν στη Θεσσαλία. Ο νομός Λάρισας έχει και, εκτός από την κτηνοτροφία και την γεωργία, έχει και τον τουρισμό, έχει και τον πολιτισμό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε σε αυτόν τον τόσο μεγάλο νομό και πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο και θα το κάνουμε επιτυχώς. Πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω ότι έχει διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση. Πλέον όλοι διαβάζουν, όλοι ενημερώνονται, όλοι έχουν αντανακλαστικά και μπορούν να ανταποκριθούν και στις νέες προκλήσεις των καιρών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μία παράκληση εκ μέρους όλων των αγροτών και των κτηνοτρόφων και όπως είπα στην αρχή της συζήτησης μας, γνωρίζεις όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Η δική σου φωνή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν πολλοί βουλευτές, επειδή οι άνθρωποι είτε είναι από πόλεις, δεν τα γνωρίζουν αυτά. Και καλό θα είναι η δική σου φωνή λοιπόν να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, να μεταφέρνεις όλα αυτά τα μηνύματα. Και όχι μόνο μεταφορά μηνυμάτων, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που ξέρεις πολύ καλά, 365 μέρες το χρόνο είναι πάνω στα βουνά. Με μεγάλη μου χαρά και να τους ακούσω. Και τις προτάσεις και τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς και ό,τι μπορώ να κάνω. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τον κόσμο. Και εγώ και η κυβέρνησή μας. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Yeah.
Έλεγα στην αρχή της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η Σαμαρίνα είναι χωριό κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Εγώ είχα την ιδιαίτερη χαρά για να συνομιλήσω πολύ περισσότερο με έναν από τους τυροκόμους εδώ της Σαμαρίνας, τον Περικλή τον Νίξα από την οικογένεια Νίξα, ο οποίος μου μίλησε με αγάπη, με μεράκι και πάθος για το χωριό του, για την τυροκομεία, για τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, και σίγουρα μου μίλησε για τη μετάβαση αυτή που γίνεται για τους κτηνοτρόφους, φεύγοντας από τα βουνά της Πίνδο και το Καΐ Μαξελάν, καταλήγοντας στον παιδινό χώρο της Λάρισας, στο δίπλα το χωριό Μακρυχώρη, όπου εκεί έστησαν μια πάρα πολύ όμορφη σύγχρονη μονάδα και την επισκεφτήκαμε για να δούμε πώς το τυρί περνάει από την παράδοση στην άλλη γενιά, στη σύγχρονη γενιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λέει για λίγο ο Περικλής και πώς είναι η δική του μονάδα, να την απολαύσουμε. Αλλά και στο εξωτερικό οι τιμές είναι και εκεί ανταγωνιστικές και εκεί ο κόσμος, οι τιμές που παίρνουμε δεν είναι ικανοποιητικές, μπορούμε να πω ότι είναι ικανοποιητικές στο εξωτερικό, αλλά τουλάχιστον είναι αγορές που τραβάνε μια μεγάλη ποσότητα φέτας. Αγαπητέ Περικλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μικρό χρονικό διάστημα αυτό μας έδωσε την ταυτότητα καταρχήν του τυροκομείου σου που δίνει ποιοτικά προϊόντα. Το είδαμε, το διαπιστώσαμε, συζητήσαμε. Ήσουν θετικός σε αυτό που είπαμε, ώστε να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των τυροκόμων και των κτηνοτρόφων για το καλό και μεν της παραγωγικής τάξης αλλά και των καταναλωτών. Γιατί ο άμεσος ενδιαφερόμενος είναι ο καταναλωτής, ο οποίος θα καταναλώσει αυτά τα προϊόντα. Και εμείς όλοι σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στο εργοστάσιο μας. Σου ευχόμαστε όλο το καλύτερο στο κανάλι και το χειμώνας που έχετε να σε βρει δυνατό. Σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα να επισκέπτομαι αυτές τις μονάδες, γιατί διαπιστώνομαι και εμείς αλλά και οι τηλεθεατές ότι υπάρχουν άξιοι γαλακτοκόμοι, άξιοι κτηνοτρόφοι, ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε, τιμούμε τα ελληνικά προϊόντα και έτσι πρέπει να κάνουμε, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία, τα τοπικά μας προϊόντα, γιατί... Εντάξει, εγώ δεν λέω, όλα τα τυριά του κόσμου είναι καλά, και τα γαλλικά και τα ιταλικά, αλλά πρώτα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα ελληνικά. Εγώ θέλω να τρέξω. Δεν έχει λόγο να πάρω μια γαλλική γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα, γιατί να μην πάρω την ελληνική. Εγώ θέλω να πω στους καταναλωτές ότι τα ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα, το γετοτήρι, είναι γνήσια και θετικά προϊόντα, ο κόσμος να τρώει άφοβα και να μην φοβάται. Να τρώει άφοβα φέτα, γετοτήρι, μανούλι, κεφαλωτή, κεφαλογραβιέρα, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία τα μάθαμε από τους παππούδες μας, συνεχίζουν και σήμερα. Και η ποιότητά τους είναι πάρα πολύ καλή. Όχι μόνο η δική μου, αλλά γενικά όλα τα ελληνικά προϊόντα. Τα δικά μας τα προϊόντα δοκιμάσατε, είδατε τη γεύση τους, είδατε την. Εγώ έχω το μια μανούρι. Με τα ταιριά. Μπορώ να τα καταλάβω, γιατί πάντα θυμάμαι, ο πατέρας μου είχαμε πρόβατα, τυροκομούσε. Και πάντα αυτή είναι η γεύση από τη μυζήθρα, από το μανούρι, από τη φέτα, από την γκίζα, όλα αυτά. Την γκίζα που λέγαμε, την ούρδα που λέγαμε παλιά. Την ούρδα που λέγαμε παλιά. Όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, η μυζήθρα. Πρόσεχε, παλιότερα το τυρόγαλο. Δηλαδή η διαφορά εσένα, προσκεδόν και τον παππού σου. Οι παππούδες μας το τυρόγαλο το ρίχναν στα σκυλιά. Σήμερα το τυρόγαλο είναι προϊόν προστιθέμενης αξίας. Ναι, δεν τέτοιεται. Και παλιά, αν θυμάσαι, οι παππούδες και οι πατεράδες μας είχαν τις αντίλες κρεμασμένες. Ακριβώς. Και είχαμε στην ούρδα, τις σφίγγανε, αν θυμάσαι τη χειροποίητα, το κρεμάγανε. Το κρεμάγανε στα ξύλα. Το οποίο να στραγγίζει. Και κάνανε τη λεγόμενη ούρδα που λέγανε. Και ήταν ένα πολύ ωραίο προϊόν, παραδοσιακό, αυθεντικό, γνήσιο. Λοιπόν, μπορείς και θα το κάνεις, γιατί θα σε πιέσω όλο το χειμώνα. Μπορείς στη Σαμαρίνα, μια υποκαταγωγή από εκεί, να κάνεις ένα βιωματικό τριήμερο ή τετραήμερο τυροκόμησης με αυτόν τον τρόπο φέτας. Μπορεί να γίνει. Η Σαμαρίνα βέβαια τώρα έχει ένα τυροκομείο παλιό, αν υπάρχει ακόμα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έξω. Έξω. Να γίνει βιωματικό, να έρθει ο κόσμος για δύο μέρες και να δει πώς τυροκομεί το τυρί τα πίσω χρόνια τα παλιά. Γίνεται και αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε. Περικλή μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι κάθε επιτυχία, καλή συνέχεια. Και εμείς. Και στηρίξτε τους κτηνοτρόφους. Είναι παράκληση προς όλους, ιδιαίτερα τους γαλακτοκόμους, όλη τη γαλακτοκομεία, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την πρώτη ύλη είναι οι κτηνοτρόφοι μας. Αν χάσουμε τους κτηνοτρόφους, δεν θα υπάρχει γαλακτοβιομηχανία. Εμείς, η γενιά δική μου. Και τα παιδιά που ταξιδεύουν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτό είναι η παράκληση. Επειδή μεγαλώσαμε μικρά παιδιά μέσα στην τυροκομεία. Μπράβο. Και στην κτηνοτροφία γενικά, γνωρίζουμε από μικρά παιδιά τι τραβάει ο κτηνοτρόφος για να βγάλει αυτό το γάλα που λέγεται γάλα, τις συνθήκες διαβίωσης που είναι δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες, και τον κόπο που κάνει αυτός και η οικογένειά του. Αυτό θέλουμε, τουλάχιστον να βγάζει και αυτός ένα μεροκάμα που λέμε καλό, να συντηρεί την οικογένειά του και να περνάει όσο μπορεί ευχάριστη τη ζωή του. Γιατί από κάτω ψέματα κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι είναι συνεργάτες. Εμείς συνεργαζόμαστε τους κτηνοτρόφους και εσείς συνεργάζομαι τους γαλατάδες. Είμαστε αλληλένδετοι.
ο ένας στηρίζει στον άλλον. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στους αδερφούς Νίξα. Ξεκίνησαν να συλλέγουν γάλα και να παράγουν τυριά στα βουνά του Γκραμ και το Καϊμακτσαλάν. Κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Όμως η εργατικότητα, η βαθιά γνώση της παράδοσης και το μεράκι των αδερφών Νίξα για την παραγωγή ποιοτικών πυροκομικών προϊόντων έφεραν σιγά σιγά την ανάπτυξη. Αρχικά κατασκεύασαν ένα πρότυπο τυροκομείο στους πρόποδες του Κισάβου στο χωριό Παραπόταμο στο νομό Λάρι. Η Φέτα, το Κεφαλοτήρι, το Μανούρι και το Ανθότυρο είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που παράγουν. Με το πέρασμα των χρόνων και τη συμμετοχή της δεύτερης γενιάς, στην εταιρεία πλέον δημιουργούνται νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 5.000 τετραγωνικά μέτρα στο 20 χιλιόμετρο μακρυφορείου Παραποτάμου, όπου περιλαμβάνουν όλους τους χώρους για την παραγωγή, την ορίμανση και την διάθεση των πυροκομικών προϊόντων της εταιρείας. Τα προϊόντα αρχίζουν να εξάγονται στις μεγαλύτερες και απαιτητικότερες αγορές του κόσμου, όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Κύπρο και Αμερική. Το γάλα βέβαια ιστορικά ξεκίνησε να το μαζεύουν από το Γράμμο και το Καϊμακτσαλάν, η πρώτη γενιά. Τώρα όμως μαζεύεται από το νομό Λάρισας και από τους υπολείπους νομούς της κεντρικής Ελλάδος, Τρίκαλα, Μαγνησία, Ιώτιδα, Καρδίτσα. Μόλις φτάσει η πρώτη ύλη στη μονάδα υπόκειται σε μία σειρά και μικροβιολογικών ελέγχων στο εργαστήριο. Η υποστηρίωση του γάλακτος όπως και η παραγωγή τυριού γίνεται με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το τυρί φυλάσσεται στα ψυγεία μέχρι την ορίμανσή του και η διανομή του γίνεται σε όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία της επιχείρησης. Υπάρχει μια άριστη και αγαστή συνεργασία με πάνω από 350 φτηνοτρόφους οι οποίοι στηρίζουν την επιχείρηση σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται δίνεται έμφαση στη φέτα, το κατσικί σωτηρί, το μανούρι και το ανθότερο, που είναι πιστοποιημένα με τα πρότυπα Άιζο και Έτσι, που αποκτούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Είναι μερικά από τα ποιοτικά και ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.
λίγο τσέλικα. Hey, απάτε να δάμω, απάτε να πόλη. Απάτε να τρικουάρα. Τρικουάρα. Δεν ο άρα την ούτρο για τέτα. Δεν μπορεί, μπορεί κύριε. Ραχάνια. Καλησπέρα, τσάνταρι. Γινέ, κουμ τρέτσα, α? Γινέ, μωρά, κατά του μούντα, α. Τι τσάι? Άβολο τρέπα του σούτι, ουέ. Και τρέχα μπλά, κοντου πάει φούτι. Ε, βαστάμ, βρε, γίνει το τζελενίγκα. Λακουγιάντι, δούτσι. Πουρνάρι, σικούριο. Α, πουρνάρι, σικούριο, δούτσι, κλώ. Δε άρα κουμερά. Ε, πού να ρα, άχαμε που ελάσσε, έστανου. Κίνητρικο, να ρωσιάστε του Μούντζα, όντε τρατσάτσεμ και η γίνη. Τώρα πότε γίνει, πότε ασύ, που ζλέκει με κοτσάλι. Και Ρούσιβα έσταν. Όχι, Ρούσιβα, Ρούσιβα, Ρούσιβα. Τώρα και τροχαμπλά, και το βαϊφούτσι. Τώρα που βρεγεί, δεν θέλει τώρα, έχει ο Σίβα ευκύμνη. Κουζέω, άκουμ τρέτσι. Είναι πρώτο κουσουρίν. Πρώτο κουσουρίν. Πρώτο κουσουρίν. Έλαβε ηγέτ του Ολυσσομαρίνα, ηγέτης. Ναι, αλλά θα μου λέστε. Ο ηγέτης. Μου μοιραχλή. Λουπότε να σιάσκε. Λέω μου, αν θεάφω επικουράτσι, λιπέντα τσάντα με χεντιόρ. Πω, 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 πω. Δέτσι, ευτυχώς με σουράει. Και σε αφάς έλκε λεμπολίκε, σε αριτράψαν. Και τη βρήκα έστω που, και τη βρήκα έστω. Σίγουρ και τι είναι. Τι είναι. Σίγουρ, σίγουρ. Άρα κοιτάτε Κερνίκλου, ανθάμου, βαλετσένε όλοι. Αλλά πριν τη σάση, σάση κατά μου, την απόη, σε σιατιού της πότας, σε σύνε όλοι, όλοι. Ήρθε τώρα, λέει, σημούτε, όλοι. Μετά, σημούτε, ψάσουν. Λέει τώρα, νου, τάτρε, κίνητρε, θα σε ακουδουσιάσκε. Σε δούκα, σε αρσιάσκε, στα κίνητρε, σίγουρ μικές. Αλλά σκέλιοι του πάνε έστε τούτε σμόρφωσε σε αντάρα σχολή και την τόπο. Εννοείται, ναι, την τόπο. Θέλεις με σάφλα λάντου νόμ, ειδικό στύπο τη βοή, θα σου πω σε τσένα, νου πότε σύμπρο. Να κρυψί μου, κουμ σε αντάρα κάσου, κουμ σε αντάρα κισκευάλου, κουμ σε αντάρα τσέλε και τσέ κυρτζίνα τσέ η τσέ. Κόη λιούνου μπνιάτζε. Μπνιάτζα, μωρέ, μπνιάτζα. Πώς, πριν της πολιτείας μπράσκα και τρενόη θα μα μαγεί. Μα σε κάτσε και λίγο, θα μας μπνιάτζα. Κουπικουράτς, κουχτέρ, κουχρένος μάρι, νου έχει να πάει. Νου έχει, βέβαια, νου έχει, ναι. Βάζει, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις με λίγα λόγια, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που πρέπει να ασχοληθείς. Ευχαριστώ μόλτο. Ιάρνα μπούνα. Ιάρνα μπούνα, Ιάρνα μπούνα. Αντάμουσε μπούνα σε αρέον πάλι, ναι. Ιάρνα μπούνα. Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, με όχι με πολύ χαρά, με κάποια ελαφρύ στενοχώρια, γιατί ξανακαταλήξαμε εδώ, σε αυτό το σημείο όπως ξεκινήσαμε,
Ξαναήρθαμε πάλι εδώ ακριβώς να κλείσουμε την εκπομπή μας, να ευχαριστήσω τον Γιάννη που μας έδωσε την δυνατότητα να γνωρίσουμε τη Σαμαρίνα μέσα από μια εντελώς διαφορετική διάσταση, γιατί κάθε τόπος έχει τα δικά του όμορφα χαρακτηριστικά και σίγουρα όλοι μας τη γνωρίζουμε τη Σαμαρίνα, αλλά τις μικρές πτυχές όμως όχι. Εμείς είχαμε την τύχη αυτό το διήμερο να γνωρίσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, αγαπητέ Γιάννη. Σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε τη δυνατότητα μέσα από την δικιά σας συχνότητα, δικιά σας εκπομπή, να διαφημίσετε το χωριό μου, να διαφημίσετε ό,τι παρουσιάζει και ό,τι έχει το χωριό μου εδώ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, επειδή τα κοπάδια μας σιγά σιγά αρχίζουν και φεύγουν για τα χυμαδιά, να ευχηθώ καλή διάβα, καλό χειμώνα και γρήγορα να περάσουμε τη δοκιμασία που περνάμε παγκόσμια με την πανδημία του COVID. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η Σαμαρίνα είναι ένα χωριό μετακινούμενων κτηνοτρόφων και όπως κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε τη χαρά και τιμή να συμπορευτούμε με τους κτηνοτρόφους της Σαμαρίνας με τα πόδια, ξεκινώντας από τα βουνά της Πίνδου και με τους κτηνοτρόφους του Περιβολίου και της Μίξη και της Αυδέλας, όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι με πολύ αγάπη και πολύ πάθος πορεύονται προς τα χυμαδιά. Να είστε καλά. Μερικούς από αυτούς θα τους δούμε και πάλι το χρόνο στη Σαμαρίνα ή στα άλλα τα χωριά. Ειδικά παλιά που δεν είχαμε και αυτή την άμεση με τα αυτοκίνητα και τέτοια, πολλά αδέλφια, οι αδελφοί αν ήταν σε άλλη περιοχή πατριμένη, ξαναβρισκόταν το καλοκαίρι για τους αντάμωμα του χωριού εδώ που ανταμώναμε το καλοκαίρι. Πάρα πολλοί δηλαδή κατά τους χειμερινούς μήνες δεν βρισκόταν, δεν ήταν και εύκολο να βρεθούν από περιοχές σε περιοχές. Οι περισσότεροι βέβαια στην περιοχή της Λάρισας και του Θεσσαλία γενικά, στην περιοχή της Λάρισας από την Ελασσόνα ως την Κελάδα των Τεμπών και πάρα πολύ περιβολιώτες μετά στο Βελεστίνο και στο Βόλο. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή με τη διάβα. Είναι το περιμένουν, βλέπω και νέα παιδιά να έχουν αρχίσει να τους αρέσει, να το ζητάνε, να το περιμένουν αυτό. Θα το δείτε και εσείς. Ένας άλλος τρόπος ζωής. Τα κοπάδια θα δείτε στον δρόμο σας και θα δείτε κάποια τα κοπάδια, θα τα δείτε στον δρόμο και θα απολαύσετε και εσείς μια βραδιά, νομίζω, πάρα πολύ κοντά σε ένα από τα κουνάκια που κάνουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Γιάννη, σας ευχαριστώ. Πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, εκτός από αυτήν την όμορφη εκπομπή παρουσίαση που κάναμε εδώ στη Σαμαρίνα, θα έχουμε τη δυνατότητα κατά διάρκεια και στο χειμώνα μέσα να ξαναδούμε πάλι όλα αυτά τα περάσματα, να ξαναπάρουμε τη βλαχόστρωτα μαζί με τους κτηνοτρόφους μας και να ξαναγνωρίσουμε για ακόμη μια φορά τα μικρά τους μυστικά. Γεια σας, να περάσετε όμορφα και να είστε καλά.